Κύριε Χαστάκη, μία ομιλία, ένα σεμινάριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους συλλογιστές τους. Ναι, έτσι είναι. Είχαμε ξαναπεί ότι το 2024 είναι μία χρονιά αρκετών αλλαγών. Το σεμινάριο αυτό που διοργανώνεται σήμερα αφορά και τους λογιστές αλλά και τους επαγγελματίες. Είναι μία από τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες θα χρειαστεί να εφαρμοστεί μέσα στο 24, ήδη έχει ξεκινήσει και ήδη οι επαγγελματίες πρέπει να αρχίσουν να εναρμονίζονται με την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας. Και γενικά το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση όλων και των λογιστών και των επαγγελματιών που θα χρειαστεί να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θα είναι η τελευταία φορά που η πολιτεία βγάζει κάποιες αποφάσεις και δίνει πολύ μικρό χρονικό περιθώριο περιμένοντας να προσαρμοστεί η αγορά. Η αγορά όμως είναι μικρή, είναι μικρομεσαία επιχείρηση που δεν έχει τις αντοχές αυτές. Πού θα πάει αυτή η ιστορία, κύριε Κωστάκη? Δυστυχώς αυτή η πολιτική που από τη διοίκηση δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι που το συναντάμε πρώτη φορά. Βρισκόμαστε στη φάση της ψηφιοποίησης του κράτους, περνάμε δηλαδή, είμαστε ακριβώς στη φάση αλλαγής εποχής. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε στην ψηφιακή εποχή, πρέπει να εφαρμόσουμε τα καινούργια δεδομένα. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός, καλύτερη ενημέρωση, ναι, θα μπορούσε, είναι ένα από τα αιτήματά μας, τα αιτήματα του δικού μας κλάδου. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούμε για το καλύτερο. Την ίδια στιγμή, είστε και ένας κράτος που έχετε επιφροντιστεί πάρα πολλές υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες σας, κύριε Καστάκη. Αυτό μπορεί το λογιστικό γραφείο να το αντέξει? Μέχρι στιγμής έχουμε δείξει ότι αντέχουμε σαν κλάδος. Ήδη από την εποχή του COVID και μετά αυτά οι υπηρεσίες που παρέχουν οι συνάδελφοι λογιστές είναι πολύ περισσότερες από όσες ήταν πριν. Αυτό έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με την ψηφιοποίηση του κράτους. Παρ' όλα αυτά αντέχουμε ακόμα. Και προσπαθούμε συνεχώς μέσω των σεμιναρίων, μέσω ενημερώσεων να είμαστε στο πρόγραμμα της εποχής και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τις υποχρεώσεις των πελατών μας και ό,τι χρειάζεται. Γενικότερα, σαν διαδικασία προβληματίζει εσάς η ψηφιακή κάρτα? Φοβίζει λίγο, είναι λίγο άγνωστο γενικότερα, είναι λίγο έτσι δυσλειτουργικό θα είναι ίσως? Κάθε τι καινούριο έχει τις δυσκολίες του. Θα πρέπει να εφαρμοστεί. Σίγουρα στην αρχή θα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα θα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα μάθουμε όλοι μας, και οι επαγγελματικοί κλάδοι και εμείς ακόμα. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όμως, λέτε, έτσι, η εφαρμογή τους μέτρου? Το μέτρο θα πιστεύω ότι θα αξιολογηθεί εκ των υστέρων. Οι μελέτες που έχουν γίνει λένε ότι θα βοηθήσει στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της μαύρης εργασίας και όλα αυτά. Θα το δούμε στην πορεία, βέβαια.